Brian Hill. That was spectacular. Oh, my. Oh, goodness. Oh, my goodness. That's one of the best defensive players in the NBA. Yes. Well, undressed, I think, is the word. Hill and Pippen. Even the best ones. That happens too. I mean, this is a shake, and this is just a great move. Boy. And he dunks it. Γεια σας παιδιά, βρισκόμαστε στην πλατεία της Πανόρμου, έξω από το μετρό και θα πάμε σε ένα μπασκετικό γήπεδο των Αμπελοκήπων, στο οποίο κάποτε έπαιζα και εγώ εκεί μπάσκετ, αλλά πρωτίστως έπαιζε και η μεγαλύτερη ομάδα των Αμπελοκήπων. Στην ουσία, στο συγκεκριμένο γήπεδο έπαιζε μπάσκετ ο ΑΟΑ Αμπελοκήπων. Ναι, τη δεκαετία του 90 οι Αμπελόκηποι είχαν ομάδα μπάσκετ στην Α1, η οποία αγωνιζόταν στην Α1, είχε φέρει παιχταράδες, είχε διακριθεί, ήταν κάτι πολύ super wow για την περιοχή των Αμπελοκήπων. Εν τω μεταξύ, οι Αμπελόκηποι δεν είχαν απλά ομάδα στην Α1, είχαν και NBA, δηλαδή είχαν φέρει ένα πολύ δυνατό παίκτη για την εποχή, το Φάντεμπεργκ. Όμως η πορεία δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών, τα χρέη είναι πολλά και οι Αμπελόκηποι θα χρεοκοπήσουν και θα σταματήσουν να υφίσταται σε σωματείο κάπου στα τέλη του 2000. Μετά από χρόνια οι Αμπελόκηποι ξανασυστήνονται, επανέρχονται δυναμικοί πλέον. Όπως και να έχει, πάμε στο συγκεκριμένο γήπεδο σήμερα για να κάνουμε unboxing αυτό που κρύβεται σε αυτό το κουτί. Είναι κάτι πολύ δυνατό. Το γήπεδο της παιδικής απέχει γύρω στα 300 μέτρα από το μέτρο της Πανόρμου. Η εμφάνιση των Αμπελοκήπων ήταν πράσινη. Θυμίζει κατά πολύ την αντίστοιχη του Παναθηναϊκού. Βέβαια, πολλοί παίχτες των Αμπελοκήπων κατέληξαν στον Παναθηναϊκό και αυτή ίσως ήταν και η αχίλλειος πτέρνα του συγκεκριμένου σωματείου. Sneaker calling. Είναι ένα είδος αναδρομή στο παρελθόν, ένα είδος ντοκιμαντέρ. Θέλουμε γενικά να φέρουμε τα μπασκετικά γήπεδα των Αθηνών στις οθόνες σας και μέσα από αυτές τις αναδρομές που κάνουμε στα μπασκετικά γήπεδα να κάνουμε και unboxing παπούτσια των 90's. Αν σας αρέσουν τα βίντεο του Sneaker Calling, κάντε ένα subscribe, κάντε και ένα like. Και αν θέλετε να αυξήσουμε και τη δυναμικότητά μας, κάντε και ένα share. Φτάνουμε στο γήπεδο της παιδικής, φτάνουμε στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, φτάνουμε στο γήπεδο που οι Ακαδημίες των Αμπελοκήπων βγάζανε τους μελλοντικούς NBA'ers. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει κανέναν NBA'er, απλά το λέμε για να φαίνεται πιο wow. Η μέρα ήταν αρκετά ζεστή και καυτή λόγω του καλοκαιριού και εγώ είχα φτάσει στο γήπεδο των Αμπελοκήπων. Στο συγκεκριμένο γήπεδο με πρωτοφέραν οι γονείς μου κάπου πίσω το 1993-94. Τότε που η αντίστοιχη ομάδα των Αμπελοκήπων είχε αντρικό τμήμα το οποίο έπαιζε στην Α1. Συγκεκριμένα δεν έπαιζε σε αυτό το γήπεδο, αλλά στο γήπεδο στο Μέτς, σε ένα κλειστό γήπεδο. Σε αυτό το γήπεδο παίζανε οι ακαδημίες των Αμπελοκήπων, δηλαδή οι πιτσιρικάδες της περιοχής. Κι όμως το γήπεδο από τότε δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Μόνο ένα γκράφιτι με το Γιάννα Αντετοκούνμπο. Ναι, και αυτό το γήπεδο έχει επιμεληθεί με τον Greek Freak. Πάμε να το δούμε λίγο πιο καλά. Και η φάση ποια είναι σε όλο αυτό? Η φάση είναι ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο κάποτε έπαιζα και εγώ μπάσκετ. Και έπαιζα μπάσκετ με τον ΑΟΑ Αμπελοκήπων. Και γενικά δεν ξέρω, επειδή η ομάδα ξαφνικά εκεί που κάναμε προπονήσεις, νομίζω πρέπει να ήταν αρχές του 2000, ερχόμαστε στο Σεπτέμβριο και οι ακαδημίες δεν υπήρχαν πια. Με αποτέλεσμα να χαθούμε όλοι οι 85άρδες εκείνης της εποχής. Αν κάποιος από τους 85-86 έπαιζε στον ΑΟΑ Αμπελοκήπων και βλέπει το βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να κάτω από το βίντεο να δω ένα comment.
και θα μ' άρεσε γενικά πάρα πολύ φάση να μαζευτούμε όλοι οι 85άριδες και να ξαναπαίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Πάμε να βάλουμε τον drone και να δούμε το γήπεδο της παιδικής από ψηλά. Να δούμε το τεράστιο γκράφιτι που υπάρχει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Το γήπεδο των Αμπελοκήπων ζωγράφισε ο Κακάο Ροξ. Ο καλλιτέχνης, μέσα από τη δουλειά του, ήθελε να προβάλλει την αξία της σκληρής δουλειάς που χαρακτηρίζει τη ζωή του Αντετοκούμπο. Και έκανε την εξής δήλωση. Την πρώτη μέρα μου κάηκαν τα γόνατά μου. Αλλά όλο το project αξίζει τον κόπο. Βλέπω τα παιδιά που παρακολουθούν και ανυπομονούν να παίξουν μπάσκετ σε αυτό το γήπεδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πρώτα δύσκολα χρόνια της ζωής της οικογένειας του Γιάννη τα πέρασαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων, σύμφωνα με τη βιογραφία πάντα. Όπως και να έχει, η ομάδα των Αμπελοκήπων είναι μια συνοικιακή ομάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1929 με το όνομα Ύφεσος Αθηνών. Όμως από το 1954 που συγχωνεύτηκε με την νίκη Αμπελοκήπων, μετονομάστηκαν σε Αθλητικός Όμιλος Αμπελοκήπων. Στα τέλη του 80, η ομάδα μπάσκετ των Αμπελοκήπων θα ακολουθήσει μια τρελή πορεία, ώσπου θα φτάσει το 1994 να παίζει Α1 και θα ονομαστεί ως το τρένο των Αμπελοκήπων. Θα ακολουθήσει άλλη μία χρονιά στην Α1, αλλά η πορεία δεν θα είναι τόσο καλή. Και όσο γρήγορα ανέβηκε, τόσο γρήγορα θα πέσει. Μια αντίστοιχη πορεία που θα καταφέρουν μόνο η Κηφισιά και ο Φάρος Κερατσινίου. Όπως και να έχει, στο συγκεκριμένο γήπεδο έκαναν προπόνηση οι Ακαδημίες των Αμπελοκήπων. Το αντρικό τμήμα έκανε στο κλειστό του Μέτς. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Sneaker Calling. Στο σημερινό βίντεο, όπως προείπα, θα κάνουμε unboxing σε αυτό εδώ. Θα κάνουμε unboxing σε ένα μοντέλο της Φύλλα. Ένα μοντέλο το οποίο κυκλοφόρησε σχεδόν πριν 25 χρόνια και επανακυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο. Είναι τα Grand Hill τα 3. Η τιμή τους κυμαίνεται γύρω στα 100 ευρώ, τα βρήκα στα 50 ευρώ και σήμερα στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα δυνατό unboxing στα Grand Hill 3. Το κουτί είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και δείχνει πάνω λεπτομέρειες από το σχέδιο του Grand Hill 3, τους χαρακτηριστικούς κύκλους που κοσμούν τα Grand Hill 3. Για να δούμε όμως μέσα στο εσωτερικό του κουτιού τι ακριβώς θα βρούμε. Ανοίγοντας το κουτί βλέπουμε τη χαρακτηριστική εφημερίδα. Wow, τα παπούτσια δείχνουν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Ας δούμε όμως πρώτα το περιτύλιγμα, την εφημερίδα. Η εφημερίδα έχει πάνω σχεδιάκια εμπνευσμένα από το Grand Hill 3. Μια πολύ όμορφη και ωραία έκπληξη. Πάμε όμως τώρα να δούμε καλύτερα τα Grand Hill 3. Πέρασε σχεδόν 25 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Grand Hill. Το συγκεκριμένο είναι εμπνευσμένο από το Grand Hill 3, η χαρακτηριστική σόλα με τους κύκλους. Πίσω μέρος στο λογότυπο είναι πλέον σταμποτό και όχι ραφτό όπως τα πρώτα, ενώ μπροστά βλέπουμε χαραγμένη τη σφραγίδα του Grand Hill. Κάτω η σόλα είναι εμπνευσμένη από τους παλμούς της καρδιάς, όπως το αντίστοιχο μοντέλο του 1996-97. Ενώ στα πλαϊνά βλέπουμε ένα ιδιαίτερο μοτίβο. Τα συγκεκριμένα κυκλοφορούν σε ποικίλα μοτίβα. Δυστυχώς όμως το αυθεντικό πρώτο μοτίβο του 1996-97 δεν κυκλοφόρησε. Αυτός εδώ είμαι εγώ. Αυτό εδώ είναι το κουτί από τα Φύλλα τα Grand Hill 3. Grand Hill γεννήθηκε το 1972. Αγωνίστηκε από το 1994 μέχρι το 2000 στους Detroit Pistons. Το διάστημα αυτό έκανε συνεργασία με τη Φύλλα και κυκλοφόρησε 5 διαφορετικά μοντέλα. Τα συγκεκριμένα είναι τα Grand Hill 3 τα οποία κυκλοφόρησαν τη σεζόν 1996-97. Το 2000, μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό, η καριέρα του, τα στατιστικά δηλαδή, τα υψηλά στατιστικά της καριέρας του, θα πέσουν κατακόρυφα. Θα πάρει μεταγραφή για τους Orlando Magic, όπου εκεί θα μείνει μέχρι το 2007. Το 2007 μέχρι το 2012 θα πάει στους Phoenix Suns, ενώ θα κλείσει την καριέρα του τη σεζόν 2012-13 στους Los Angeles Clippers.
Πραγματικά η αίσθηση που σου δημιουργούν τα Grand Hill, τα τρία, είναι απίστευτη. Γενικά η υφή τους είναι πάρα πολύ άνετα και ελαφριά παπούτσια. Σε σχέση με την εποχή των 90's, όπου τα παπούτσια τα βασκετικά ήταν ιδιαίτερα βαριά. Τα συγκεκριμένα παπούτσια είναι άψογα και είναι ιδιαίτερα ελαφρά. Και νομίζω από ό,τι έχουμε τεστάρει μέχρι αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο αφιέρωμα που κάνουμε, είναι ό,τι πιο ελαφρύ υπάρχει. Βέβαια, η αίσθηση που σου προκαλούν, ναι, είναι μια ανατομική σόλα που υπόσχεται πολλά, αλλά το δύσκολο κομμάτι του συγκεκριμένου είναι ότι είναι ιδιαίτερα ζεστά και θερμά. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Ήρθαμε στα γήπεδα μπάσκετ όπου πρωτοπαίξαμε μπάσκετ. Παρουσιάσαμε τα Grand Hill 3. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe και ένα share. Από το Sarge TV, το Sneaker Calling και το athenscalling.gr, πολλά φιλιά! Change the way I look. It can't get anywhere from here. I said you got the wrong number, Chuck. Oh, Granty. Baby, meet George, your new personal trainer. Nice to meet you. Not nice. Not nice. Right. Not nice. What are you doing to the boards? Throw elbow. Guy's on a fast break. Trip him. What if I looked at you? Refer to his mother. What's this? He's got it. No more Mr. Nice Guy. No more. No more. Wait. This isn't me. I gotta play with decency. Honesty. I gotta play clean. Nice shot.